Καλημέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καλημέρα. Είναι εξαιρετική στιγμή, είναι εξαιρετική στιγμή αυτή η συνθήκη που βιώνουμε σήμερα και βλέπω τόση αγωνία και τόση μαζί χαρά και ετοιμότητα για την επόμενη μέρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ετοιμάζοντας αυτή την ομιλία, θυμήθηκα την πρώτη φορά που απευθύνθηκα και μίλησα δημόσια σε κομματική μας διαδικασία. Ήταν το 2007, στη Θεσσαλονίκη των φοιτητικών μου χρόνων, όταν η γενιά μου έδινε τη μεγάλη μάχη με ενθουσιασμό κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Μια μάχη νικηφόρα, μια μάχη που έδωσε πνοή σε ένα νέο κίνημα δημιουργικό και μια μάχη που θα πρέπει σύντομα να την ξαναδώσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και ήταν, ξέρετε, το 2007 το χρονικό μετέχμιο της μεγάλης αλλαγής που καθόρισε την πορεία της χώρας. Το τέλος της εποχής της φαινομενικής ευημερίας και αυτό που οδηγούσε σε μια νέα περίοδο οικονομικής κρίσης. Το 2010 η χώρα μας χρεοκόπησε. Και εμείς τότε, ένα μικρό αλλά δυναμικό κόμμα της αριστεράς, εγκαινιάσαμε μια συγκλονιστική πορεία που οδήγησε στην κυβέρνηση της αριστεράς του 2015. Σε αυτήν την ιστορική αλλαγή. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συναρπαστική διαδρομή θα έχει για πάντα τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ήταν αυτός που έθεσε για πρώτη φορά το στόχο της αριστεράς στην κυβέρνηση. Σε πείσμα πολλών γνωστικών που μας έλεγαν ότι η αριστερά είναι μόνο για τη διαμαρτυρία. Γιατί εκεί που όλοι βλέπαν αδιέξοδα, ο Αλέξης Τσίπρας έβλεπε δυνατότητες. Και έτσι κατάφερε να ηγηθεί ένα ρεύμα που πέτυχε το ιστορικά αδιανόητο. Την αριστερά στην κυβέρνηση. Το παλιό πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Ελλάδας θορυβήθηκε και μαζί και οι ιδεολογικοί μας αντίπαλοι εντός και εκτός χώρας. Και από εκείνη την ημέρα έχουν ένα και μόνο στόχο. Να μην μας επιτρέψουν να ξαναβρεθούμε στην κυβέρνηση. Γιατί εκεί συμπυκνώνεται η ιδεολογική μάχη της εποχής μας. Έκαναν τα πάντα. Μίλησαν για αριστερή παρένθεση, πίεσαν την Τρόικα να απαιτήσει και άλλα μέτρα, διέσπηραν ασύστολα fake news, οργάνωσαν μια ασύλληπτη προπαγάνδα, ένα υπόγειο σύστημα διαβολής. Και όλα αυτά συνεχίζονται στο ίδιο τέμπο. Αυτό που βιώνουμε, αυτό που βιώσαμε και λίγο πριν τις εκλογές, είναι το τελευταίο επεισόδιο σε μια στρατηγική φθοράς που υπηρετεί μία και μόνη επιδίωξη. Την εξαφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ και την περιθωριοποίησή του. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα ανήκει πάντα στους νόμιμους και παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της χώρας. Αντέξαμε και αντέχουμε. Και σήμερα στέλνουμε μήνυμα. Στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Μην περιμένετε να κάνουμε πίσω. Μην περιμένετε να μετανιώσουμε για όσα πετύχαμε. Μην περιμένετε να δηλιάσουμε. Είμαστε περήφανες και περήφανοι για τη διαδρομή μας. Ναι, υπήρξαν κενά, υπήρξαν αδυναμίες, υπήρξαν ολιγορίες, γιατί αυτό συμβαίνει όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη. Υπήρξαν συμβιβασμοί, υπήρξαν και ήττες. Αλλά υπήρξε η μία και μεγάλη νίκη. Η απελευθέρωση της χώρας μας από τα μνημόνια και η ανάκτηση της πολιτικής μας κυριαρχίας. Και πάνω απ' όλα, υπήρξε η μόνιμη ευθυγράμμισή μας με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τους πολλούς και για τους πολλούς.
Με ρωτούν τι εννοείτε με τους πολλούς. Δεν είμαστε με όλους. Τους απαντώ. Θέλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τους νέους, τους ανέργους, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους μικρούς επιχειρηματίες. Δεν θέλουμε να εκφράσουμε την οικονομική ολιγαρχία, τα κομματικά τζάκια και τις ελίτ. Όχι, δεν είμαστε με όλους. Ήμασταν και είμαστε με τους πολλούς και για τους πολλούς και είμαστε περήφανοι και περήφανες για τη διαδρομή μας. Γιατί ήταν γεμάτη αγώνες αυτή η διαδρομή. Αγώνες που δόθηκαν για το λαό, αγώνες που δόθηκαν με το λαό. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Με την περηφάνεια, αλλά όχι την έπαρση. Με την ανιδιοτέλεια, αλλά όχι την αφέλεια. Με την αγωνιστικότητα, αλλά όχι το δογματισμό. Με τη βεβαιότητα ότι έχουμε μία και μόνο υποχρέωση. Να εμπνεύσουμε, να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε μια νέα εποχή για τη χώρα. Μαζί, ενωτικά, συλλογικά, αγωνιστικά και αποφασιστικά. Γιατί πολλά πράγματα άλλαξαν αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά κάτι παραμένει ατόφιο. Το ασίγαστο πάθος που μοιραζόμαστε όλοι εδώ συντρόφισσες και σύντροφοι, το ασίγαστο πάθος για κοινωνική δικαιοσύνη, για ριζοσπαστικές αλλαγές, για μια νέα εποχή στη χώρα μας, που θα εκφράζει τις αγωνίες, τις προσδοκίες, τις ελπίδες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είμαστε εδώ όμως σήμερα και υπό το βάρος μιας μεγάλης εκλογικής ήττας. Μια ήττα που δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που πορεύτηκε με έπαρση, προώθησε αντικοινωνικά μέτρα και καταπάτησε τους θεσμούς της χώρας. Τίποτα από αυτά δεν αλλάζει εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσματος. Τίποτα από αυτά δεν τα ακυρώνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι ψήφος ανοχής? Νομίζω πως ναι. Σίγουρα πάντως δεν είναι ψήφος ενθουσιασμού. Αλλά ακόμη και έτσι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στο προφανές. Την ίδια στιγμή το ελληνικό κοινοβούλιο φιλοξενεί πλέον την αναγεννημένη άκρα δεξιά και μια γκάμα συνωμοσιολογικού, αντιπολιτικού, ανορθολογικού λόγου, σύγχρονες εκδοχές του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας και της συνωμοσιολογίας. Και όλα αυτά πρέπει να μας αφυπνίσουν και να συζητήσουμε ουσιαστικά και παραγωγικά για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι για να δικαιώσουμε αναδρομικά ο καθένας την άποψή του, αλλά για να μπορέσουμε να αναδιαμορφώσουμε, να δούμε τι κάναμε λάθος στη στρατηγική και την τακτική μας και να τα διορθώσουμε. Είναι μια συζήτηση που θα ολοκληρωθεί στο τακτικό μας συνέδριο. Εγώ θα περιοριστώ σε δύο επισημάνσεις. Πρώτη, εκτιμώ ότι δεν συλλάβαμε έγκαιρα και ουσιαστικά ότι η αντίθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο που σφράγισε τη δική μας πορεία άρχισε να φθήνει και να υποχωρεί οριστικά από το 2018 και μετά. Χάρη στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα είχε βγει πια από τα μνημόνια, το δημόσιο χρέος είχε ρυθμιστεί, υπήρχαν αποθεματικά στα δημόσια ταμεία, η ανεργία είχε αρχίσει να μειώνεται σημαντικά, είχαν αποκατασταθεί σε ένα βαθμό οι εργασιακές σχέσεις, το κοινωνικό κράτος άρχισε να βρίσκει το ρυθμό του. Η κοινωνία είχε αρχίσει να ανασένει και έτσι μετά το 2018 διαμορφώθηκε μια νέα συνθήκη. Άλλα ήταν τα αιτούμενα, άλλες ήταν οι προσδοκίες. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ύστερα από τη μεγάλη οικονομική κρίση και την περιπέτεια των μνημονίων ήθελαν μια νέα εποχή. Το 2019 αναγνώρισαν, εκ του αποτελέσματος της εκλογικής αναμέτρησης το λέω, αναγνώρισαν τη δικιά μας προσπάθεια, τη δικιά μας συμβολή στο τέλος των μνημονίων και στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Ανάμεσα όμως το 2019 και στο 2023, εκτιμώ ότι δεν αξιοποιήσαμε την ευθύνη που μας έδωσε ο ελληνικός λαός και το παράθυρο και την πολιτική ευκαιρία. Και εδώ η ευθύνη μας βαραίνει όλους. Όλους.
την πιο κρίσιμη στιγμή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έπρεπε να ανοίξει το βηματισμό του, να βρεθεί παντού στην κοινωνία, να συνομιλήσει με τις κοινωνικές κινήσεις, με τους εργαζόμενους, με τους επαγγελματίες, με τους ανθρώπους του μόχθου, με τους ανθρώπους που δημιουργούν, επικράτησε σε εμάς μια προβληματική εσωστρέφεια. Διότι πέρα από όσα έχουν ήδη επισημανθεί για την απλή αναλογική, για την πολυφωνία, το συνεπαγόμενο ασθενές στίγμα μας, που όλα είναι σωστά, εκτιμώ ότι υπήρχε κάτι ουσιαστικό. Εξασθένησαν οι δεσμοί μας με την κοινωνία. Και όταν λέω ξανά με την κοινωνία, όχι αόριστα και γενικά, αλλά με τις εργαζόμενες γυναίκες, με τους νέους, με τα δυναμικά στρώματα των επιστημόνων και κυρίως εξασθένησε η επικοινωνία μας και η επαφή μας με το αίτημά τους για βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους. Και πιστεύω ότι και από αυτό, από αυτή την απόσταση, καθορίστηκε το εκλογικό μας αποτέλεσμα. Πάνω σε αυτό το ζητούμενο πρέπει να αναδιοργανωθούμε. Να βρεθούμε και να μιλήσουμε επί της ουσίας με τους ανθρώπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στην κοινωνία, από τον πρόεδρό του μέχρι το κάθε μέλος του. Να βρεθεί εκεί που παράγεται και δημιουργείται η πολιτική. Στην αυτοδιοίκηση, στα επαγγελματικά επιμελητήρια, στα συνδικάτα, στις κοινωνικές κινήσεις που δεν έχουν κατά ανάγκη αυτή τη θεσμική μορφή, εκεί που ζει και αναπνέει η νεολαία. Αυτό είναι το πρώτο στο καθήκον, αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης μέρας. Και τι θα κάνουμε εκεί? Θα πρέπει να τους πείσουμε για το εξής ένα απλό, αλλά και συγχρόνως εξαιρετικά δύσκολο. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Και κοιτάξτε, σταματήστε λίγο το χρόνο και κοιτάξτε. Έχουν περάσει 100 και κάτι μέρες από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Τι ακριβώς έχουν συνεπαχθεί αυτές οι 100 και κάτι μέρες για την ελληνική κοινωνία? Ποια είναι η εικόνα αυτές τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Πυρκαγιές και έννοια απ' άκρη σ' άκρη όλη την Ελλάδα. Είναι η 14η μέρα που καίγεται το Εύρος. Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ας θέλουν να τις παρουσιάζουν ως ζωές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Είναι ανθρώπινες ζωές. Συντελείται η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Χάνεται το δάσος της Δαδιάς. Ένα ασύλληπτο οικοσύστημα από τα πλουσιότερα σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο σε ολόκληρα την Ευρώπη. Άνθρωποι χάνουν τους περιουσίες και τους κόπους μιας ζωής. Και το κράτος είτε απουσιάζει, είτε κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, είτε στη χειρότερη περίπτωση νομιμοποιεί τον εκφασισμό της κοινωνίας. Νομιμοποιεί και δίνει άλοθη στους αυτόκλητους σερίφιδες που κυνηγάνε κατατρεγμένους ανθρώπους. Και αυτός ο εκφασισμός και αυτή η βία δεν αποτυπώνεται μόνο εκεί. Την είδαμε και στις δεκάδες των ακροδεξιών που διέσχισαν τη χώρα μας ανενόχλητη και δολοφόνησαν ένα νέο άνθρωπο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι πρώτες μέρες τους. Και είναι το πρώτο καλοκαίρι που τόσοι πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μια μέρα διακοπές. Από την οικονομική στενότητα και από το φόβο ότι ο χειμώνας αυτός μπορεί να είναι και χειρότερος. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η συνθήκη. Η κοσμογονία του κυρίου Μητσοτάκη αποδεικνύεται μια δυστοπία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσει σαν όριμο φρούτο. Χρειάζεται πολιτική πρωτοβουλία και πρόγραμμα. Χρειάζεται κοινωνική διαθεσιμότητα. Το επόμενο διάστημα έρχονται μεγάλες και στρατηγικές μάχες, μάχες τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βρεθεί μπροστά. Θα σας πω στη συνέχεια λίγα πράγματα γι' αυτό. Για το κράτος, για την παιδεία, για την υγεία, για την εργασία, για το περιβάλλον. Εμείς θα πρέπει να είμαστε λοιπόν εκεί. Εκεί όχι μόνο για να καταδείξουμε τις ανεπάρκειες και τις ευθύνες της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά ο κόσμος τα ξέρει και τα ζει. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Να πείσουμε ότι η δυστοπία δεν μπορεί να είναι η νέα κανονικότητα. Να δείξουμε ότι το μέλλον δεν είναι ταυτισμένο με μια κοινωνία μηδενικών προσδοκιών. Επιβιώνεται, αρκεί.
Αυτό δεν μας λέει περίπου ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί εκεί εδράζεται η νίκη της δεξιάς. Αυτό έκανε η δεξιά. Εμπέδωσε στην ελληνική κοινωνία το αίσθημα ότι αυτό που ζει, αυτό το ασθενές, το περιορισμένο, το επισφαλές, είναι το καλύτερο που μπορεί να έχει. Και της εμπέδωσε και το φόβο ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα σημαίνει κάποιο είδους καταστροφή ή θα μπει σε έναν δρόμο περιπέτειας. Αυτό έκανε, εκεί πάτησε. Και αυτό είναι που πρέπει να χτυπήσουμε. Πρέπει να σπάσουμε το φόβο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να σπάσουμε το φόβο και να δείξουμε ότι η αλλαγή είναι ρεαλιστική και εφικτή. Ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη ζωή, με ασφάλεια, με δικαιοσύνη, με ελευθερία, με ριζοσπαστικές τομές που οχυρώνουν τη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις και τις πολλαπλές κρίσεις. Και αυτό απαιτεί μία από τα κάτω κινητοποίηση. Πρέπει να βρεθούμε παντού, παντού, να σημάνουμε έναν συναγερμό. Έναν συναγερμό απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς, απέναντι στην κυβέρνηση της καθήλωσης και έναν συναγερμό που θα δείχνει το πιστικό εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Μια αντιπολίτευση δομική, μαχητική και την ίδια στιγμή ένα λόγο θετικό, ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό συγχρόνως, μέσα και έξω από τη Βουλή. Και αυτή είναι η δική μου πρόταση. Εκκινά από τη βαθιά πεποίθηση και από τη βασική αρχή. Όχι στην Ελλάδα των μηδενικών προσδοκιών. Αξίζουμε, οφείλουμε και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Η Ελλάδα μπορεί καλύτερα. Και θα το καταφέρουμε. Και καταθέτω σήμερα την πρότασή μου για τέσσερα στρατηγικά πεδία που πρέπει να παρέμβει και να πρωταγωνιστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσέξτε, όχι για να απαντήσει σε κάποια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Θα χρειαστεί και αυτό. Αλλά εμείς θέτουμε τη γραμμή πάνω στα μεγάλα επίδικα της εποχής. Δεν δίνουμε μάχες κυνηγώντας από πίσω τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Δεν περιοριζόμαστε στη θέση του καλού ή του ηθικού διαχειριστή. Δεν πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Εμείς προτάσουμε τα στρατηγικά ερωτήματα και εμείς καταθέτουμε συγκεκριμένες λύσεις. Λύσεις λαϊκά κατανοητές και κοινωνικά αναγκαίες. Αυτή είναι η πολιτική μας. Η πολιτική του λαϊκά κατανοητού και του κοινωνικά αναγκαίου. Πρώτη μάχη. Το κράτος της νέας εποχής. Σήμερα μετά την πανδημία, μετά τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, το δίλημα δεν είναι πια περισσότερο ή λιγότερο κράτος. Αυτά τα έχει λύσει η ζωή. Τα έχει λύσει η ζωή. Και αποτυπώνεται στην παγκόσμια τάση ενίσχυσης του κρατικού παρεμβατισμού. Είτε σε υγιή κατεύθυνση, είτε σε προβληματική κατεύθυνση, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου το κράτος αποτέλεσε ένα γιγαντιαίο μηχανισμό διασπάθησης δημοσίου χρήματος με τις λίστες Πέτσα, με τις απευθείας αναθέσεις, με τις ρυσφοτολογικές προσλήψεις, με την επιδότηση της κερδοσκοπίας και των μεγάλων επιχειρήσεων και της εσχροκέρδειας. Το δίλημα, λοιπόν, παίρνει νέα μορφή. Κράτος υπηρέτης συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων που τα επιδοτεί, ή κράτος στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου που σχεδιάζει και υλοποιεί δημόσιες πολιτικές. Αυτό είναι το δίλημα. Και σε αυτό εμείς έχουμε μία και μόνο θέση. Κράτος που έχει ως μόνη αρχή να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες. Που ενισχύει τις κοινωνικές δομές ως απόλυτη προτεραιότητα. Που σχεδιάζει, που υλοποιεί δημόσιες πολιτικές προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Θα το πω απλά γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το κοινωνικά αναγκαίο. Θέλουμε ένα κράτος στρατηγό στην υπηρεσία των πολλών. Με δημόσιες και αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας. Με δημόσια, δωρεάν, υψηλής ποιότητας παιδεία, χωρίς διαχωρισμούς, που θα δίνει προοπτική σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, ανεξαρτήτως από αν προέρχονται από οικογένεια με οικονομική επιφάνεια ή όχι. Ένα κράτος που θα προχωρήσει επιτέλους και στις αναγκαίες τομές εξυγχρονισμού. Εθνικό κτηματολόγιο, χρήσης γης,
χωροταξικά σχέδια. Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που μένουν ημιτελείς προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Αλλά και ένα κράτος διαφάνειας, χωρίς άβατα και ανέλεγκτες περιοχές, χωρίς ασυλίες για τους τραπεζίτες, με ελεγκτικούς μηχανισμούς ισχυρούς, ανεξάρτητους και με δομές κοινωνικού ελέγχου. Κράτος στρατηγός στην υπηρεσία των πολλών. Δεύτερη μάχη. Το νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Ο πόλεμος, η πληθωριστική κρίση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η κλιματική κρίση είναι η ζώσα πραγματικότητα. Είναι οι δυστοπικές όψεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Δείτε τα όλα αυτά στο φετινό καλοκαίρι της Ελλάδας. Το μοντέλο της υπερτουριστικοποίησης, που κινδυνεύει να σκάσει, το είδαμε με τα λίμματα στη Μύκονο, την καταστροφή της φύσης με τις συνεχείς πυρκαγιές, την άνοδο των τιμών, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, όλα αυτά σχετίζονται στον πυρήνα τους με το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Και την ίδια στιγμή έχουμε νέες προκλήσεις. Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή μετάβαση. Το δίλημα λοιπόν είναι ένα. Συνεχίζουμε στο ίδιο παραγωγικό και αναπτυξιακό μονοπάτι. Ποιο δηλαδή, κατ' ουσίαν να εισάγουμε για να καλύπτουμε τις ανάγκες του τουρισμού. Ή αλλάζουμε ριζικά το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Και εδώ είμαστε ξεκάθαροι. Είναι βέβαιο ότι αν συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι θα έρθει και πάλι χρεοκοπία της χώρας. Αυτό να είναι σαφές. Είναι βέβαιο ότι η χώρα μας θα χάσει το τρένο των μεγάλων αλλαγών της εποχής. Επομένως, για μας η θέση είναι ξεκάθαρη. Αλλάζουμε ριζικά. Και τι σημαίνει αλλάζουμε ριζικά το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο? Σημαίνει διευρύνουμε τη βάση παραγωγής. Την εγχώρια παραγωγική βάση. Δηλαδή, δίνουμε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, στις νέες τεχνολογίες, στη βιομηχανία. Έτσι, γενικώς και αορίστως, αυτό μπορεί να πει κανείς, ότι θα μπορούσες να το κάνεις και ενισχύοντας δύο μεγάλες εταιρείες. Όχι. Επιδιώκοντας την εμπλοκή των χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και πώς δείχνει το κράτος αυτή την προτεραιότητά του? Κατευθύνει εκεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει. Αυτό θα πει κράτος στρατηγός που σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές. Και εκεί η πολιτεία υποβοηθά και την ποιοτική αναβάθμιση μέσα από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Αξιοποιούμε και το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών με έμφαση στην πολιτική προστασία και τις υποδομές, πράγμα που δεν έγινε από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Σχεδιάζουμε την ενεργειακή μετάβαση δίνοντας προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες και όχι σε μεγάλους εταιρικούς κολοσσούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν εισπράξει και τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών. Διευρύνουμε τα κοινά αγαθά, το νερό, ο αέρας, οι παραλίες, είδατε τα αντανακλαστικά της κοινωνίας για να προστατεύσει τα κοινά αγαθά, αλλά και η επιστημονική γνώση, από τους αλγόριθμους μέχρι τα εμβόλια. Αυτές είναι οι μάχες της νέας εποχής. Και θέτουμε την ψηφιακή πρόοδο στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Όχι για να ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία και τον πελατειασμό, αλλά για να απαλλαχθούμε από αυτήν. Τρίτη μάχη. Η εργασία μπροστά. Ακούστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δύο αντιλήψεις συγκρούονται στη χώρα. Μια οπισθοδρομική, που την εκφράζει η κυβέρνηση της δεξιάς, και μια προοδευτική για τον κόσμο της εργασίας, που την εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ώρα που στην Ευρώπη οι κοινωνίες ανταγωνίζονται η μία την άλλη, οι εταιρείες ανταγωνίζονται η μία την άλλη, πώς θα προσελκύσουν το καλύτερο εργατικό δυναμικό, η δεξιά κυβέρνηση πυροβολεί τα πόδια μας, τα πόδια της χώρας μας. Απαξιώνει την εργασία, στερεί την προοπτική από τους νέους να προοδεύσουν μέσα από τη δουλειά τους, δυσκολεύεται να τους κρατήσει στη χώρα. Την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία είναι νέες πραγματικότητες στην αγορά εργασίας, εμείς στην Ελλάδα συζητάμε αν είναι εντάξει να σερβίρει κανείς κολυμπώντας και αν είναι εντάξει να δουλεύει υπερορίες και να μην πληρώνεται. Εκεί μας έχει καθυλώσει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί μας έχει καθυλώσει. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Εργατικά δικαιώματα μπροστά και αναπτυξιακό άλμα ή
φτηνή ανάπτυξη δίχως εργατικά δικαιώματα. Και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Και κοιτάξτε, εδώ δεν είναι απλά θέση. Είναι αποστολή. Είναι αποστολή. Αποστολή μας είναι να δώσουμε ξανά προοπτική στον κόσμο της εργασίας. Να δώσουμε ξανά προοπτική στον κόσμο της εργασίας. Αποστολή είναι να γράψουμε από την αρχή τι σημαίνει να εργάζεσαι στην Ελλάδα. Αποστολή είναι να πετύχουμε το πιο δύσκολο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να πείσουμε έναν εργαζόμενο ότι η καθημερινότητά του μπορεί να γίνει καλύτερη. Το κάναμε όταν ήμασταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κάναμε. Το καταφέραμε και μάλιστα κάναμε και κινήσεις οι οποίες μέχρι τότε δεν υπήρχαν πουθενά στην Ευρώπη, δημιουργώντας νέα δεδομένα όπως το πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στις ταχυμεταφορές, που ήταν η δικιά μας πρωτοβουλία και δικό μας έργο. Θα το κάνουμε ξανά. Και η δική μας πρόταση εκείνη, όχι από την υπεράσπιση του παλιού, όπως θέλει εύκολα να το παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από την διεκδίκηση του νέου, τη διεύρυνση των νέων εργατικών δικαιωμάτων. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μείωση του χρόνου εργασίας. Αυτονόητα αιτήματα, ενιαίοι κανόνες και δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, τέλος αυτές τις κατασκευές των δίθεν αυταπασχολούμενων, των ενοικιαζόμενων, των εργολαβικών, που το μόνο σκοπό που έχουν είναι να δημιουργούν ένα κάστρο, κάτω από το οποίο θα κρύβεται όλη η ανομία και η ασυδοσία εις βάρος των μισθών, εις βάρος του χρόνου, εις βάρος της ίδιας της ζωής στο τέλος των εργαζόμενων σε αυτή τη χώρα. Τέλος σε όλα αυτά. Τέταρτη μάχη. Η μάχη για τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι μια μάχη καθημερινή και δύσκολη. Γιατί αφορά κάτι που οι δυνάμεις της συντήρησης επιχειρούν να το παρουσιάσουν ως πολυτέλεια. Περί τι. Ποιο. Το δικαίωμα των ανθρώπων στην ασφάλεια, το δικαίωμα των ανθρώπων στον αυτοπροσδιορισμό, το δικαίωμα των ανθρώπων στην ίδια τη ζωή τελικά. Τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα δεν είναι πολυτέλειες. Είναι η βάση για κάθε πολιτική αλλαγή. Αν οι πολίτες φοβούνται, αν οι πολίτες σκιάζονται από την ανασφάλεια, αν μέσα τους υπάρχει ο φόβος και το αντανακλαστικό τους σε κάθε αλλαγή είναι ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα, τότε δεν υπάρχει χώρος για πρόοδο. Δεν υπάρχει πρόοδος. Δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί εμείς θέλουμε μια κοινωνία που θα μπορεί να διεκδικεί, μια κοινωνία ορατή, μια κοινωνία που θα νιώθει ασφαλής και θα θεωρεί αυτονόητο ότι οι ζωές όλων μας έχουν αξία. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια ουσιαστική δημοκρατία, όχι κατ' επίκληση δημοκρατία, ρητορική, σαν του κυρίου Μητσοτάκη. Και εδώ το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Δικαιώματα των ισχυρών ή δικαιώματα για όλους, δικαιώματα για όλες, δικαιώματα για όλα. Άνθρωποι και άτομα πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας ή ανθρώπινη ζωή ως υπέρτατη αξία. Και εκεί δεν υπάρχει χώρος συμβιβασμού. Όποιος θεωρεί το αντίθετο, δεν έχει χώρο στις γραμμές μας. Και να ξέρουν καλά αυτοί εκεί έξω, ότι τα ομοφοβικά παραλυρήματα που εκτόξευσαν κατά του συνυποψηφίου μας, δεν θα βρουν απέναντι μόνο τη χλέβη μας, θα μας βρουν όλους μπροστά σαν ένα σώμα. Γιατί εμείς είμαστε που δώσαμε ηθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών και είμαστε περήφανοι για αυτή τη μεταρρύθμιση. Εμείς είμαστε το κόμμα του μαχητικού φεμινισμού. Εμείς είμαστε το κόμμα των μειονοτήτων. Του καθολικού σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού. Είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε το κόμμα που δίνει τη μάχη με την άκρα δεξιά. Και έτσι θα οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, μια Ελλάδα πολυπολιτισμική, μια Ελλάδα με εξωστρέφεια, μια Ελλάδα που δεν υποτάσσεται παθητικά στους διεθνείς συσχετισμούς. Η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή συγγενής κάποιων μεγάλων δυνάμεων.
ούτε μια χώρα που ακροβατεί ανάμεσα σε εθνικιστικές εξάρσεις και υποχωρητικότητα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι, και αυτό το απέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση, μπορεί να είναι κεντρικός πυλώνας στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο με αυτοπεποίθηση. Δύναμη ειρήνης, δύναμη σταθερότητας, δύναμη που παίρνει πρωτοβουλίες και λύνει προβλήματα. Με προϋπόθεση, μια κυβέρνηση που θα ασκεί μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με σαφείς κόκκινες γραμμές, την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, την προστασία του διεθνούς δικαίου. Όχι με μια εξωτερική πολιτική που θα επαναλαμβάνει το δόγμα του πιστού, του δεδομένου συμμάχου και της μονομέρειας. Όχι. Εκεί δεν έχεις μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης. Και είναι σε αυτή τη γραμμή, που αταλάντευτα θα κινηθούμε, χωρίς ποτέ, όσες απόπειρες ακραίας πατριδοκαπηλείας και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, εμείς ποτέ δεν θα μετατρέψουμε την εξωτερική πολιτική σε εργαλείο επικοινωνιακών σχεδιασμάτων και προπαγάνδας. Για όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα μικρά και τα μεγάλα, τα καθημερινά και τα μακροπρόθεσμα, πρέπει να πείσουμε την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν είναι στατική. Άλλη κοινωνία του 1990, άλλη του 2000, άλλη κοινωνία των μνημονίων, άλλη κοινωνία του σήμερα, με διαφορετικούς προσδιορισμούς, αυτοπροσδιορισμούς, διαφορετικές ιδέες για τον κόσμο και για το μέλλον. Κοιτάξτε, η πολιτική δεν υπερίπταται της κοινωνίας. Ούτε τα άτομα έχουν έτοιμες, προκατασκευασμένες ταμπέλες και εμείς βρισκόμαστε από πάνω και διαλέγουμε ποια θέλουμε να εκφράσουμε. Η πολιτική διαμορφώνει. Το ζήτημα δεν είναι να εκφράσουμε απλώς κάτι που βρίσκεται εκεί έξω, αλλά με το λόγο μας, με τη δράση μας, να το συγκροτήσουμε. Να συγκροτήσουμε αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα. Και εδώ ευκολίες δεν υπάρχουν, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πολιτική σημαίνει επιλογές, πολιτική σημαίνει συγκρούσεις. Δεν γίνεται να ζητάς και να πραγματοποιείς μείωση κοινωνικών ανισοτήτων, να αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα για τους πολλούς και την ίδια στιγμή να σωρεύονται δισεκατομμύρια κερδών σε κάποιες εταιρείες. Αυτό δεν γίνονται και τα δυο μαζί. Δεν γίνονται και τα δυο ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να έχεις υψηλής ποιότητας παιδεία και υγεία χωρίς χρηματοδότηση. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την κλιματική κρίση χωρίς να συγκρουστείς με συμφέροντα που υπονομεύουν την περιβαλλοντική προστασία. Χωρίς να συγκρουστείς με μια τουριστική ανάπτυξη που δεν σέβεται τα πολεοδομικά σχέδια. Δεν γίνονται όλα μαζί. Ευκολίες δεν υπάρχουν. Πολιτική σημαίνει προτεραιότητες, σημαίνει επιλογές, σημαίνει συγκρούσεις. Και ξέρετε, μόνο έτσι θα πείσουμε ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε και πράξη, και ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Μόνο έτσι θα πείσουμε. Έτσι θα δημιουργήσουμε το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα που θα αλλάξει τη χώρα. Αυτό σημαίνει να πιστεύει κανείς στην παραγωγική δύναμη της πολιτικής. Και για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε το κόμμα της νέας εποχής. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το κόμμα των δομών. Να οικοδομήσουμε ένα κόμμα των δομών και όχι των προσωπικότητων. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ένα κόμμα των μελών και όχι των στελεχών. Πιστεύω στις δομές, γιατί οι δομές είναι αυτές που δημιουργούν αυτό τον ημάντα. Ανάμεσα σε αυτά που λέει ο κόσμος στις οργανώσεις και σε αυτό το περιβόητο κέντρο που παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε, έχω γυρίσει σχεδόν όλη τη χώρα, όπως οι συνυποψήφοι μου. Ένα βασικό θέμα ετίθεται από όλους παντού. Από όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μας ακούτε. Συζητάμε, σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε κάτι. Δεν φτάνει ποτέ στο κέντρο. Αυτό θα το λύσει, θα το λύσουν οι δομές. Οι δομές είναι ο ημάντας που θα μεταφέρει τις αποφάσεις των οργανώσεων μελών στην πολιτική γραμματεία, στον πρόεδρο. Όχι απλά για να αναγνωστούν, αλλά για να γίνουν μέρος της πολιτικής μας στρατηγικής και του λόγου μας. Οι δομές θα διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις και οι απόψεις των μελών ακούγονται όχι γιατί έχουν κάποιο φίλο, κάποια παρέα, κάποιο κολλητό και μεθαύριο που δεν θα τον έχουν, δεν θα μπορούν να ακουστούν. Η ιστορία αυτή
Η κοινή μας υπόθεση μας υπερβαίνει όλους, υπερβαίνει την προσωπική μας διαδρομή, υπερβαίνει την προσωπική μας πορεία και γι' αυτό είναι σημαντικό να επιμείνω στις δομές. Θέλουμε ένα κόμμα που τα μέλη θα έχουν ίσο λόγο και ρόλο, ένα κόμμα που θα είμαστε όλοι ίσοι, με ίδιες υποχρεώσεις και ίδια δικαιώματα, που οι κανόνες θα ισχύουν για όλους. Ένα κόμμα ευθύνης. Ένα κόμμα ευθύνης. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πρωταγωνιστήσουμε, ώστε με τους αγώνες μας, με τις παρεμβάσεις μας, με τον προγραμματικό μας λόγο, να δώσουμε την εναλλακτική λύση στη χώρα. Την προοδευτική, τη δημοκρατική, την αριστερή εναλλακτική λύση απέναντι στη δυστοπία, απέναντι στην κοινωνία των μηδενικών προσδοκιών, απέναντι στο αδιέξοδο. Αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε και για έναν λόγο ακόμη. Διότι είμαστε εγγύηση για τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Διότι εμείς σηκώνουμε ανάστημα απέναντι στη διαπλοκή. Εμείς σηκώνουμε ανάστημα απέναντι στα εγκαταστημένα συμφέροντα που κατακερματίζουν τον προοδευτικό χώρο και δίνουν χώρο και περιθώριο στην άκρα δεξιά. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και για μια μεγάλη συμμαχία των πολιτικών δυνάμεων της πληθυντικής αριστεράς στην Ευρώπη. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα ρεύμα ευρωπαϊκό, αντίσταση στην άνοδο της ακροδεξιάς, αντίσταση στις πολιτικές της λιτότητας που επανέρχονται με το νέο σύμφωνο σταθερότητας και απαράλλαχτο σε μεγάλο βαθμό, με τις ανησυχητικές γεωπολιτικές αναδιαρθρώσεις μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Για να επανέλθει το αίτημα της ειρήνης στην Ευρώπη. Σαν να έχει ξεχαστεί αυτή η λέξη, Να επανέλθει το αίτημα της ειρήνης στην Ευρώπη. Και ο πρώτος σταθμός γι' αυτό είναι οι ευρωεκλογές του 2024. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εκείνη η βραδιά πρέπει να είναι μια βραδιά ανάτασης για τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας. Να είναι η βραδιά επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε κυβερνητική τροχιά. Να είναι η βραδιά που θα δείξουμε χειροπιαστά τα αποτελέσματα της κοινωνικής μας διεύρυνσης, της νέας μας σχέσης με τις λαϊκές διεκδικήσεις. Για να είναι έτσι όμως αυτή η βραδιά, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τώρα, από σήμερα. Δεν έχουμε χρόνο. Να βρεθούμε εκεί που ζει, που εργάζεται, που αναπνέει και αναζητά λύσεις η ελληνική κοινωνία. Για να ανοίξουμε προοπτική εκεί που οι πολίτες βλέπουν αδιέξοδα, όπως ακριβώς έπρατε ο Αλέξης Τσίπρας. Για να οικοδομήσουμε μια κοινωνία ανοιχτή, που διεκδικεί, που σχεδιάζει. Και σήμερα καταθέτω και επίσημα τη δική μου πρόθεση να αναλάβω τη δική μου ευθύνη. Δεν χρειάζεται να σας κρύψω ότι είμαι συγκινημένη. Είμαστε μια οικογένεια εξάλλου. Όπως δεν χρειάζεται να σας κρύψω ότι πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα απογοητεύτηκα από την ποιότητα του εσωτερικού μας διαλόγου. Αλλά να γνωρίζετε κάτι. Καμία έκρηξη τοξικής αρενοπότητας. Καμία μα καμία θλιβερή προσπάθεια να με παρουσιάσουν ως τάχα κέντρο της διαπλοκής μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διάφορα μηντιακά και social μηντιακά κέντρα που έχουν και διασυνδέσεις δυστυχώς μες στο κόμμα μας, καμία τέτοια απόπειρα δεν με έκανε να ξανασκεφτώ την απόφασή μου. Γιατί πιστεύω βαθιά σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ήρθε η ώρα να περάσει το νέο κύμα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανήκω οργανικά στη γενιά της κρίσης. Ανέλαβα το Υπουργείο Εργασίας σε δύσκολες συνθήκες και εκεί καταφέραμε πολλά,
όπως καταφέραμε και σε άλλα υπουργεία, όπου πριτάνευσε η μαχητικότητα, η επιστημονική επάρκεια, η ιδεολογική σοβαρότητα. Πιστεύω στη δημιουργικότητα, πιστεύω στις ικανότητες της γενιάς μου, πιστεύω στους ανθρώπους της γενιάς μου. Είναι άνθρωποι που ενηλικιώθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση. Άνθρωποι που ενηλικιώθηκαν με την πρόκληση της αριστεράς στην κυβέρνηση. Και αυτή η εμπειρία, η κυβερνητική, αλλά και η εμπειρία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μας έδωσε ένα μεγάλο μάθημα. Και το μάθημα είναι το εξής. Η πολιτική είναι κάτι το εξαιρετικά σοβαρό. Πολιτική είναι να συγκρούεσαι με την Τρόικα. Πολιτική είναι να φτιάχνεις συμμαχίες με τους υπουργούς προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Πολιτική είναι να τα βάζεις και να συζητάς και να αναζητάς ισορροπίες με τους κοινωνικούς εταίρους. Πολιτική είναι να νομοθετείς. Πολιτική είναι να βρίσκεσαι στο κοινοβούλιο. Πολιτική είναι να δίνεις μάχες με τους υπουργούς της δεξιάς, στα εθνικά και τα υπερεθνικά φόρα. Πολιτική είναι να βρίσκεις ισορροπίες μεταξύ ανταγωνιστικών ετοιμάτων, να κινητοποιείς τις πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τις κοινωνικές δυνάμεις στη γειτονιά. Η πολιτική, λοιπόν, είναι κάτι το εξαιρετικά σοβαρό. Γιατί η πολιτική επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε τολμηροί, αλλά να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Δεν παίζουμε με την πολιτική. Κάνουμε πολιτική. Πολιτική είναι η καθημερινή μάχη και σήμερα σας ζητώ να κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη της εποχής μας. Την πολιτική, την οργανωτική, την ιδεολογική μάχη που θα πείθει ότι μπορούμε να ζήσουμε με ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη. Την πολιτική, την οργανωτική και ιδεολογική μάχη που θα πείθει ότι η δυστοπία δεν είναι νέα κανονικότητα. Την πολιτική, οργανωτική και ιδεολογική μάχη που θα πείθει για την αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις στην κυβέρνηση του 21ου αιώνα. Πιστεύω ότι μπορούμε να νικήσουμε, το πιστεύω βαθιά. Μπορούμε να νικήσουμε το φαινομενικά ανίκητο καθεστώς του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει φτιάξει προνομιακές προσβάσεις στο οικονομικό και μηδιακό σύστημα της χώρας, που στηρίζεται στην έπαρση ότι η χώρα ανήκει στην τάξη του, αν όχι στην οικογένειά του. Μπορούμε να νικήσουμε, γιατί οι δικές μας αφετηρίες είναι η ιστορία των αγώνων μας, η λάμψη των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων. Ερχόμαστε από πολύ μακριά, από τον αγώνα για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση του ΕΑΜ, από το μέταλλο της αντίστασης, από το συνταγματικό πατριωτισμό του 114, από τη δημοκρατική πανστρατιά ενάντια στη δικτατορία, από το ριζοσπαστικό φορτίο της μεταπολίτευσης. Και σήμερα όλες και όλοι μαζί, συντρόφισσες και σύντροφοι που ήρθαν από το ΚΚΕ, από το ΚΚΕ εσωτερικού, από το συνασπισμό, από την ΑΚΟΑ και τις άλλες οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, από το ρεύμα της κομμουνιστικής ανανέωσης, από τα κοινωνικά κινήματα, αγωνιστές από το ΠΑΣΟΚ, με τις διαφορετικές μας διαδρομές, με τις διαφορετικές μας παραδόσεις, δημιουργούμε μια νέα πολιτική παράδοση, την παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κρατάμε τα καλύτερα από τις αγωνιστικές μας κληρονομιές που συναντιούνται εδώ σήμερα. Και αυτή η συνάντηση θα στεριώσει. Αυτή η συνάντηση θα στεριώσει. Το ξέρουμε εμείς, να το μάθουν και οι αντίπαλοι μας. Μπορούμε να νικήσουμε γιατί το δικό μας παρόν το καθορίζουν οι αγωνίες, οι προσδοκίες και οι επιθυμίες της ελληνικής κοινωνίας για ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Μπορούμε να νικήσουμε γιατί το δικό μας μέλλον είναι συνώνυμο με τον πιο ουσιαστικό, τον πιο ευγενή στόχο της ανθρωπότητας, την κοινωνική ισότητα. Το σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ.